Σήμερα στην ΚΟΜ μπαίνω στην τελευταία εβδομάδα των εκλογών. Θέλω να σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την υποδοχή. Δεν είχαμε δυστυχώς περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε να κάτσουμε και να γυρίσουμε μαζί όλο το νησί, όπως ξέρετε ότι κάναμε πολλά χρόνια και σαν Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Υπουργός Ιδιωτικής Πολιτικής. Όμως με τους περισσότερους από εσάς επικοινωνούμε και με τους πολίτες της ΚΟΚ και μέσω του διαδικτύου, αλλά και μέσω των υποψηφίων βουλευτών του κινήματός μας. Το κίνημα Ανεξάρτητοι Έλληνες, που γεννήθηκε πριν από δύο περίπου μήνες, ξεκίνησε σαν ένα κίνημα πολιτών μέσα από το διαδίκτυο. Γνωριστήκαμε άνθρωποι, Έλληνες και Ελληνίδες, από όλες τις παλιές πολιτικές παρατάξεις. Μας υποτίμησαν στην αρχή, εν συνεχεία μας κλέβασαν. Τώρα μας επιτίθεται και την κυριαρχία τους νικήσουμε, όπως έλεγε και ο Κάρτη. Το σύνθημα εδώ είναι λίγο διαφορετικό. Είμαστε πολλοί, είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε το δεκανήσι και είμαστε και Έλληνες. Και εγώ έτσι αισθάνομαι. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι τις τελευταίες ώρες τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα είναι ότι πλέον οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν μετατραπεί από ριάκι σε ποτάμι και από ποτάμι σε τσουνάμι που θα μπορέσουν ουσιαστικά να εξαφανίσουν εκείνους που πίστεψαν ότι μπορεί αυτός εδώ ο τόπος να κατακτηθεί από μία οικονομική ελίτ των τραπεζιτών, επειδή βρήκαν ντόπιους συνεργάτες, πρόθυμους, που λειτουργήσαν όχι ως Έλληνες, αλλά ως υποτακτικοί μιας κατοχικής κυβέρνησης. Σιγά σιγά, μετά από την προσπάθεια του φόβου που προσπάθησαν να σπείρουν στον όλο τον ελληνικό λαό, απειλώντας μέχρι ότι δεν θα υπάρχουν μισθοί, δεν θα υπάρχουν συντάξεις, ότι θα πάμε στη δραχμή, απειλώντας τους πολίτες και ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες, έχοντας υπό τον απόλυτο έλεγχό τους τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πίστεψαν ότι δεν θα μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια. Ο ελληνικός λαός όμως είναι ένας λαός που μέσα σε δύο χρόνια απέκτησε 1.200.000 ανέργους. 6 εκατομμύρια συμπολίτες μας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. 900.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν. Χιλιάδες παιδιά, δεκάδες χιλιάδες παιδιά που ξεκίνησαν με όνειρα, φεύγουν ξανά μετανάστες στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη. Φεύγουν μετανάστες από τον τόπο που γύρισαν οι πατεράδες μας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και οι τοπογλύφοι, οι τραπεζίτες, άρχισαν πλέον να εφαρμόσουν το σχέδιο του να μπορέσουν να πάρουν στα χέρια τους την ολότερη χώρα του κόσμου. Μία από τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου. Την πιο ιστορική χώρα του κόσμου. Μία χώρα όμως που για κακή τους τύχη κατοικείται από Έλληνες. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πια έχοντας φτάσει στο τελικό σημείο όπου αρχίζει η κατάσχεση της περιουσίας των ιδιωτών όλων εκείνων των συμπολιτών μας που είχαμε πάρει καταναλωτικά δάνεια ή στεγαστικά δάνεια ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είχαν πάρει δάνεια διευκολύνσεως και δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν, αρχίζουν σιγά σιγά να κάνουν τις κατασχέσεις. Μάλιστα βγήκε ο κύριος Τόμψεν την προηγούμενη εβδομάδα και δήλωσε με θράσος, χωρίς να αντιδράσει κανείς από όλους αυτούς που βγαίνουν στα κανάλια τώρα και κάνουν τσακώνονται, οι συνέτεροι, οι συνεργάτες, οι συγκυβερνήτες, οι πολιτικοί απατεώνες, ότι θα κατάσχουν, λέει, ακόμα και τις πρώτες κατοικίες. Θα κατάσχουν το κεραμίδι. Έχουν παραχωρήσει από την Αγροτική Τράπεζα όλες οι εγγυήσεις, πάνε να τις παραχωρήσουν, στο μηχανισμό στήρησης, που σημαίνει ότι 70% της γης μας, της αγροτικής καλλιεργήσιμης γης, θα περάσει στους τραπεζίτες, εάν ψηφιστούν την Κυριακή. Υπέγραψαν το Μνημόνιο 2 τη
σύμβαση του ήλιος, που η σύμβαση αυτή παραχωρεί 200.000 στρέμματα γης στους Γερμανούς, χωρίς την υποχρέωση να εργαστεί ούτε ένας Έλληνας που να πούμε μία επιχειρήτηδα επάνω για να παίρνουν την ηλιακή ενέργεια. Και όλα αυτά σε συνέργεια με δύο πολιτικούς συνεταίρους. Το σημερινό Πασόκ και τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Και λέω σημερινό Πασόκ και τη σημερινή Νέα Δημοκρατία για τον εξηλόγο. Διότι αυτά τα δύο κόμματα της μεταπολίτευσης απέξαν κατά καιρού την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Αλλά τα δύο κόμματα αυτά της αντιπολίτευσης ιδρύθηκαν με διαφορετικές αρχές και από διαφορετικούς ανθρώπους. Δεν είναι πια η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή που μίλησε για την Ευρώπη των Εθνών, που τόλμησε και απείλησε με έξοδο από τον ΝΑΤΟ μετά την εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο. Δεν είναι πια το Πασόκ του Ανδρέα Πανδρέου που μιλούσε για εθνική κυριαρχία ή για λαϊκή κυριαρχία. Ποτέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή ο Ανδρέας Πανδρέου δεν θα παρέδιναν την εθνική κυριαρχία της χώρας. Οι δυο συνέτεροι σήμερα, ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς, ή ο Παπανδρέου, ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι, έχουν στόχο την παράδοση εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Και το λένε ευθέως. Ο Μεν Πάγκαλος μίλησε για φεντεραλισμό, η Δε Νέα Δημοκρατία μίλησε για ταβού που αποτελεί η λέξη έθνος κράτος. Δηλαδή, στόχος τους είναι η κατάργηση της Ελλάδας. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε και δεν θα το επιτρέψει όλος ο ελληνικός λαός. Ο κίνδυνος πρέπει να είναι εξαφές και πρέπει να το πείτε σε όλες και σε όλους στα νησιά μας. Είναι αυτοί. Αυτοί και τα αφεντικά τους. Θα περάσουμε δύσκολα. Αλλά εμείς θέλουμε να περάσουμε δύσκολα αλλά ελεύθεροι. Να εργαζόμαστε για την πατρίδα μας, για τα παιδιά μας. Για το αύριο, όχι να εργαζόμαστε για τους τοπογλύφους επειδή αποφάσισαν αυτοί να μας παραδώσουν. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ξεκινήσαμε έχοντας ένα κοινό σκοπό μες στην καρδιά μας και μία σπίθα. Η σπίθα αυτή έγινε φλόγα. Η δύναμη του να αντισταθούμε στην παράδοση της χώρας συνδυάστηκε με σοφία πολλών Ελλήνων. Πάνω από 211.000 από όλους μας, συντάξαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη. Και το πρόγραμμά μας το διαμορφώσαμε, αυτό που είχε βγει στη δημόσια διαβούλευση και πλέον είναι το οικονομικό πρόγραμμα που έρχεται στα χέρια της λιμπάντοτε του διαδίκτυο, το διαμορφώσαμε Έλληνες και από τη Μητροπολιτική Ελλάδα, αλλά στο τελικό στάδιο 24 Έλληνες ομογένειας, πολλοί εξ αυτών το δεκανήσι που μένουν στην Αυστραλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ευρώπη, και 3 Έλληνες. Που σαν υποσχετικό υπέγραψαν ότι ποτέ δεν είχαν πολιτευτεί, ποτέ δεν θέλουν να πολιτευτούν, το μόνο που τους ενδιαφέρει το καλό της πατρίδος, ούτε έχουν συμφέροντα. Είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό. Και η βάση της ανάπτυξης αρχίζει από εδώ. Αρχίζει από την νησιωτική Ελλάδα και την Παραμεθόριο. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά ό,τι πλούτος υπάρχει στη χώρα να φέρει προς τα έξω. Είτε αυτό είναι χρήμα και μετρητά. Τα οποία τα πήραν γιατί φοβηθήκανε, τα πήραν γιατί είναι απαταιώνες που θέλανε να έρθουν να ξαναπάρουν με ένα κομμάτι ψωμί την ελληνική γη. Είτε αυτό είναι τουριστικό προϊόν, βλέπετε εδώ στο νησί, στην ΚΟ, ένα κατεξοχή τουριστικό νησί που ανταγωνίζεται τουριστικούς προορισμούς άνισα και ανισότιμα, δεν μπορεί να έχει ένα ΦΠΑ που είναι τριπλάσιο, τετραπλάσιο από τους ανταγωνιστές σου. Δεν μπορεί ο φόρος που πληρώνει μια τουριστική επιχείρηση του 45% και απέναντι στα παράλληλα του κράτηση είναι στο 10%. Δεν μπορεί εδώ να στοιχίζει το λίτρο το πετρέλαιο ένα 60, ένα 70, ένα 80, ένα 80 και στη Μικρά Ασία να έχει ένα 10. Δεν είναι δυνατόν να ανταγωνιστούμε με κανέναν τρόπο στο τουριστικό προϊόν όταν δεν υπάρχουν οι δυνατότητες το να προσφέρουμε τουλάχιστον τις ίδιες τιμές ή και χαμηλότερες. Όσο και κατέβουν οι μισθοί, όσο και κατέβουν οι συντάξεις, το αποτέλεσμα θα είναι αυτά τα χρήματα να λείπουν από την αγορά. Η σύνταξη που κόβεται από τα 200 ευρώ που κόβουν από τη σύνταξη των συνταξιούχων, 700 ευρώ, τα 207 ευρώ θα πήγαιναν στην κατανάλωση, θα πλήρωνε ΦΠΑ.
συνεχεία θα πλήρωνε ο άλλος φόρος το μαγαζί. Θα είχε δύο άτομα προσωπικό, θα πλήρωνε τις κρατήσεις, τα ασφαλιστικά ταμεία. Από τα 200 ευρώ που του κόβουν, αυτά τα λεφτά θα πηγαίνανε πίσω, θα ερχόντουσαν πίσω. Και ξέρετε πόσα είναι αυτά από το 2009 μέχρι σήμερα. Είναι η διαφορά δηλαδή του υποψήφιου στο μισθό και το συντάξιο είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα πέφτανε αύριο το πρωί στην αγορά. Και αυτά δεν τα πέρανε οι εργαζόμενοι για να τα βάλουν στη τσέπη τους στο παγκάρι. Μέσα στην αγορά θα πέφτανε. Θα μπορούσαν να διατηρηθούν τα μαγαζιά, θα μπορούσαν να υπάρχει ανάπτυξη. Το σχέδιό μας είναι απόλυτα σαφές. Μόνο και μόνο το μέτρο των ειδικών φορολογικών μέτρων για την Παραμεθόρο και τα νησιά μας, που αφορά πρώτα απ' όλα τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα δώσει δυνατότητα να γίνει ένας παράδεισος στους πατριώτες. Διότι τα κίνητρα που δίνουμε δεν είναι μόνο τα κίνητρα της χαμηλής φορολογίας, δεν είναι μόνο τα κίνητρα τα οποία θα εισπράττουν τα νησιά για την πλήρωση του 50% του προσωπικού που θα προέρχεται από τα νησιά. Δεν είναι μόνο η δυνατότητα ανάπτυξης μορφών όπως η ναυτιλία, η σημαία με το παράλληλο νεολόγιο για τα σκάφη αναψυχής. Βλέπουμε τα περισσότερα σκάφη φεύγουν από εδώ που έρχονται στα Δωδεκάνησα και πάνε να ξεχειμονιάσουν απέναντι στη Μικρά Ασία. Δεν δουλεύουν οι ηλεκτρολόγοι, δεν δουλεύουν τα καρνάκια, δεν δουλεύουν οι μηχανικοί. Εξάγουμε το προϊόν. Είναι περισσότερο η δυνατότητα της ανάπτυξης των ειδικών μορφών τουρισμού. Εάν αυξήσουμε την τουριστική περίοδο πέραν των τριών μηνών που σήμερα είναι και καταφέρουμε με τις ειδικές μορφές τουρισμού, με τους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, να την αυξήσουμε με τους ειδικούς γύρους του τουρισμού, όπως ο ιατρικός τουρισμός, ο καταδυτικός τουρισμός και ούτω καθεξής, ο συνεδριακός τουρισμός, τότε θα μπορέσουμε να δούμε ότι η ανάπτυξη θα έρθει άμεσα. Η κατάργηση ουσιαστικά της βίζα από χώρες εκτός Σέγγεν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος απόκτησης βίζα, ιδιαίτερα για την Ρωσία, την Κίνα και χώρες που μπορούν να στείλουν τουρίστες και μάλιστα σε μη τουριστικές περιόδους, θα τονώσει από την πρώτη χρονιά την οικονομία. Αυτές δεν είναι προτάσεις ανέφικτες, γιατί εμείς αυτά που λέμε τα έχουμε υπογράψει και αυτά που λέμε μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Θα μου πείτε γιατί δεν τα κάνουν οι άλλοι. Για έναν απλό λόγο. Διότι οι άλλοι έχουν δεσμευτεί με το Μνημόνιο 1 και το Μνημόνιο 2. Οι άλλοι πάνε γονιπετής στον κύριο Σόιμπλε που τους αναγκάζει να στείλουν δήλωση ότι και μετά τις εκλογές θα εφαρμόσουν τα ίδια μέτρα. Τώρα μέσα στο πανικό τους βγαίνει από το ένα κανάλι ο Βενιζέλος και από την άλλη ο Σαμαράς και υπόσχονται στον ελληνικό λαό ψέματα. Γιατί αυτό που έχουν υποσχεθεί είναι ότι ουσιαστικά τον άλλο μήνα τα μέτρα που θα βάλουν θα είναι 11 με 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Παραπάνω φορολογία, παραπάνω ύφεση, λιγότερη μισθή, λιγότερες συντάξεις. Χρειάζεται να κάνουμε την επανάσταση. Και πρέπει να γίνει αυτό κατανοητό ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες τις οποίες και απειλούν. Θέλω να σας παρακαλέσω ιδιαίτερα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στην απελευθέρωση της χώρας μας, την Κυριακή στις 6 του μηνός. Είναι απαραίτητο όλες και όλοι να βοηθήσετε στο να βρισκόμαστε εκλογικά κέντρα. Από ένα μόνο κινδυνεύουμε, από την Οθεία. Μόνο από την Οθεία κινδυνεύουμε. Εμείς σε κεντρικό επίπεδο θα έχουμε τερματικό τη Σίγκουλα, θα έχουμε τα εκλογικά τμήματα. Εάν εσείς, σε συνεργασία με τους υποψηφίους και τις αυτοοργανωμένες ομάδες των ανεξάρτητων Ελλήνων μας στέλνετε στοιχεία μέσα από το διαδίκτυο, μπορούμε να διασταυρώνουμε ακριβώς στο να μην υπάρχει νοθεία. Εγώ ένα σας υπόσχομαι. Την Κυριακή το βράδυ δεν θα διαφύγουν με τα ελικόπτερα. Θα πληρώσουν ακριβά για αυτό που κάνουν. Θέλω να σας παρουσιάσω κλείνοντας το ψηφοδέλτιό μας.